Στη διάθεση των αγροτών βρίσκεται η νέα έκδοση τη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μέσω τη οποία μπορεί να γίνει ρύθμιση για οφειλέ έναντι τη ΑΔ, ασφαλιστικών ταμείων, ΕΦΚΑ, κυρίω και τραπεζών υπό εκαθάριση. Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει 100% διαγραφή τόκων υπερημερία δανείων, διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων βάσει των είδων αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο για τα πανοτόκια και οι ισχύωσε υποθήκε διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων δημοσίου βάσει τη ακίνητη περιουσία, αποπληρωμή έω 100 δόσει βάσει του διαθέσιμου εισοδήματο αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογε δαπάνε διαβίωση. Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται ότι η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60% σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανοτοκίων. Επίση, η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει ω και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίων να φτάσει το 40% σε περίπτωση ρύθμιση σε δόση τη οφειλή που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανοτοκίων. Για τη ρύθμιση των οφειλών προ το δημόσιο προβλέπονται ειδικότερα αποπληρωμή έω 120 δόσεις, διαγραφή προστίμων και προσαρκήσεων ακόμα και βασικού φόρου εισφοράς υπό προποθέσει και επιπλέον. Στην έκδοση της πλατφόρμας, τα κριτήρια επαγωγής οφηλετών προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 30 Δεκεμβρίου 2017, επιτρέποντας να ληφθεί η υπόψη η νεότερη οικονομική θέση του οφηλέτη. Εφ' εξής θα είναι δυνατή δε η ρύθμιση οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, αυξάνοντας έτσι το σχετικό όριο κατά ένα έτος. Όσοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση χωρίς να περιλάβουν τις οφειλές του 2017, θα έχουν τη δυνατότητα να αντάξουν και τις οφειλές του 2017. Ακόμα και στην περίπτωση αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες για διαδικαστικούς λόγους, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτηση, προσθέτοντας και τις οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου 2017.